κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλωσορίζουμε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην τελετή επίσημης έπαρσης της ελληνικής σημαίας, σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της νέας δημοτικής περίοδου 2019-2023. Το Μάιο του 2019, με απόφαση Δημάρχου, τοποθετήθηκε στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου ιστός 20 μέτρων για να τοποθετηθεί μεγάλη, ευδιάκριτη από παντού ελληνική σημαία, την οποία σήμερα εστίουμε με τις δέουσες τιμές που οφείλουμε ως πολιτεία και κοινωνία στο εθνικό μας σύμβολο. Καλούμε στο βήμα δύο προέδρους συλλόγων ως εκπροσώπους των τοπικών μας φορέων για μια μικρή αναφορά στην ιστορία της ελληνικής σημαίας. Την κυρία Μαριάννα Μαυραγάνη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Απολωνία, και τον κύριο Χρήστο Ριφιώτη, πρόεδρο του Μορφωτικού Συλλόγου Βάρης. Της πατρίδας μας η σημαία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, ετελεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, και πώς να μιλήσεις για αυτή χωρίς να ρηγήσεις από συγκίνηση. Κυματίζει υπερήφανη στον ελληνικό ουρανό και ταξιδεύει το χρώμα του στα πέρατα της γης με τα ποντοπόρα πλοία μας. Καθαγιάστηκε από τους αγώνες και τις μεγάλες στιγμές του έθνους και ζωντανεύει σε κάθε της κύρτημα από τις ελπίδες του. Είδε πατριώτες να ορκίζονται στη σκιά της όρκους πίστεως και άλλους να προσφέρουν θυσία στη ζωή, τη ζωή τους στα όσια και στα ιερά με το βλέμμα καρφωμένο επάνω της. Η ελληνική σημαία, η σημαία μας, σύμβολο ιερό της ιερής της πατρίδας, της εδαφικής της ακεραιότητας, της ιστορίας, της θρησκείας και των ιδανικών του έθνους. Ψηλά στον ιστό της, στις ώρες της εορτής, μεσίστια στο πένθος, χαρά των ματιών μας σαν περνάει στα χέρια των ένστολων και των μαθητών μας στις εθικές επετείους και στις εκδηλώσεις των συμπατριωτών της Διασποράς. Πηγή συγκίνησης όταν υψώνεται ευλαβικά με τη συνοδεία του εθνικού μας ύμνου. Τι λέτε, Πρόεδρε, να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στην ιστορία της σημαίας μας. Βεβαίως. Η σημερινή εθνική σημαία λοιπόν καθιερώθηκε με νόμο το 1978, αφού είχαν προηγηθεί μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική κατάσταση της χώρας. Έχει 9 λευκές και γαλάζιες λωρίδες, όσες είναι οι συλλαβές του ιερού όρκου των αγωνιστών της μεγάλης εξέγερσης, ελευθερία ή θάνατος. Αυτές συμβολίζουν τον ελληνικό ουρανό, την καθαρότητα του νου και την αγνότητα των αγωνιστών της ελευθερίας, σύμφωνα βέβαια με την επικρατέστερη άποψη, γιατί δεν υπάρχει κανένα κείμενο ή διάταγμα που να αναλύει το συμβολισμό. Συμβολισμός που περνά από γενιά σε γενιά με την ελληνική ψυχή και την παράδοση. Ο Λευκός Σταυρός στην αριστερή επάνω γωνία είναι το σύμβολο της ορθόδοξης θρησκείας και της πίστης που στήριξε το λαό μας σε χρόνους δίσεκτους και τον ενέπνευσε στους μεγάλους αγώνες. Η ιστορία της ελληνικής σημαίας έρχεται μέσα από τους αιώνες. Από το λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου με το μήνυμα εν τούτον Νίκα, στο δικέφαλο αετό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και στα μπαϊράκια των οπλαρχηγών και των αρματολών της Τουρκοκρατίας, ως την πρώτη σημαία της Ελλάδος που θεωρείται η γαλάζια με το λευκό σταυρό σαν αυτή που χρησιμοποιήθηκε το 1807 στην εξέγερση της Μακεδονίας με αρχηγούς τους Νικοτσάρα και Σταθά. Ευλογήθηκε και υψώθηκε στη Μονή της Ευαγγελίστριας της Κιάθο και σε αυτήν ο ηγούμενος Νύφων όρκισε τον Κολοκοτρώνη, τον Νιαούλη, τον Νικοτσάρα και πολλούς ακόμα οπλαρχηγούς του Μεγάλου Αγώνα. Το 1821 στην Ήλιδα υψώθηκε από τον Γεώργιο Σισίνη η παλαιότερη από τις επαναστατικές σημαίες, σχεδιασμένη υπό τις οδηγίες του παλαιών πατρών Γερμανού και έφερε τα σύμβολα του εφοδιαστικού τμήματος των ιερέων της Φιλικής Εταιρείας. Αυτή η σημαία σώζεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και συγκινεί καθημερινά τους επισκέπτες του.
Ένα χρόνο μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το ξεκίνημα της Επανάστασης, στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, καταγράφηκε και η πρώτη επίσημη απόφαση για τη μορφή της ελληνικής σημαίας και ορίστηκαν τα χρώματα κυανούν και λευκό, κυανούν, σαν τη δική μας τη σημαία. Και ανατέθηκε δε στο εκτελεστικό σώμα να προσδιορίσει την τελική της μορφή. Στις 15 Μαρτίου του 1822, το εκτελεστικό σώμα, η κυβέρνηση δηλαδή του Αγώνα, όρισε τρεις τύπους σημαίων. Μία για το πολεμικό ναυτικό και δύο για το εμπορικό. Εκείνη της ξηράς ήταν τετράγωνη, σε κυανό χρώμα και με ένα λευκό σταυρό σε όλη της την επιφάνεια. Ενώ της θαλάσσης είχε τη μορφή της σημερινής εθνικής μας σημαίας. Το 1833 προσθέθηκε ο βαμβαρικός στυρεός, που διατηρήθηκε ως την ανατροπή του Όθωνα το 1862 και αντικατεστάθηκε ένα χρόνο αργότερα, μετά την άφιξη του Γεωργίου του Πρώτου και ως το 1924 από το στέμα. Με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στο κέντρο του Λευκού Σταυρού για το πεζικό μας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για την αεροπορία μας, ανεμίζοντας υπερήφανα στον Ισάκη της Ρο και λατρεμένη από την κυρά του, και ανώλευκο όραμα στις πρίμνες των εμπορικών και των πολεμικών μας πλοίων, στα δημόσια κτίρια και στους εξώστες των σπιτιών μας, υπέρτατο σύμβολο στα χέρια των Ολυμπιονικών μας και πρώτη στην πομπή των αρίστων της γης κάθε 4 χρόνια στους αγώνες της συναδέλφωσης των λαών, η σημαία της θάλασσας και της ταιριάς, του θρύλου και της ιστορίας, των αγώνων και των κατακτήσεων, είναι η ίδια η Ελλάδα. Και ποιος δεν θα δακρύσει από συγκίνηση όταν σε λίγο θα υψωθεί εδώ μπροστά μας η δική μας σημαία, η σημαία σύμβολο του Δήμου μας, που θα γίνει πρότυπο ασφαλώς για να υψωθεί και σε άλλους Δήμους και θα κυματίζει υπερήφανη μπροστά στο Δημαρχείο μας και δίπλα στο γαλάζιο των ακτών μας. Όραμα του Δημάρχου μας που πραγματώνεται, σύμβολο πατριωτισμού και αρχής μιας νέας πορείας της δημοτικής μας αρχής που ξεκινάει με το βλέμμα στραμμένο ψηλά και στις προαιώνιες αξίες του λαού μας. Τη φιλοπατρία, τη δημοκρατία, την ενότητα, την φιλαλληλία, το μέτρο και τον πολιτισμό. Αξίες που αυτός ο λαός έκανε πανανθρώπινες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αντιστράτηγο κύριο Δημήτριο Κουπί, να μας δίνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αξιωματική, εγγλυκτοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα εκ μέρους της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας να σας εκφράσω τις μεγάλες ευχαριστίες και την υπερηφάνεια μας που βρισκόμαστε σε αυτήν τη σεμνή τελετή, η οποία έχει ένα ύψιστο συμβολισμό. Εγώ από τις πλευράς μου θα πω από στήθους 2-3 σκέψεις οι οποίες έχουν να αναδείξουν την πράξη αυτή που σας προείπα υψηλού συμβολισμού. Καταρχάς πρώτον το τρισυπόστατο αυτής της ενέργειας, το γεωγραφικό. Βρισκόμαστε όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα μέρος που όλοι μας ως Έλληνες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το σημείο αυτό, την ανάδειξη όλων των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας μας που διατηρεί την μοναδική ομορφιά δίπλα στο γαλάζιο της θάλασσας. Άρα λοιπόν η γεωγραφική ανάδειξη μέσα από αυτή την πράξη ενός στοιχείου, το οποίο στοιχείο είναι η σημαία μας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το ιστορικό, το οποίο ιστορικό στοιχείο είναι και το μέγιστο κατά την ταπεινή μου άποψη. Το ιστορικό στοιχείο για μας, για τη Σχολή Ευελπίδου, για όλους τους Έλληνες αξιωματικούς στρατιώτες, αλλά πιστεύω και τους Έλληνες πολίτες, είναι κάτι μοναδικό. Από τους Οθωνούς μέχρι τη Στροκύλη, από το Ορμένιο μέχρι τη Γάβδο, όλοι μας και δει εμείς εδώ σήμερα ως διοικητή της Σχολής Ευελπίδων, έχουμε την παρακαταθήκη να διαφυλάττουμε το σύμβολο αυτό της σημαίας μας που ουσιαστικά για μας είναι κάτι το οποίο ταυτίζεται με την υπέρτατη των θυσιών, τη θυσία της ζωής μας. Άρα λοιπόν η Σχολή Ευελπίδων
η οποία έχει τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμάνης, έχοντας την πλέον παρασημοφορημένη σημαία της ελληνικής ιστορίας και διαφυλάττοντας στους χώρους της Στρατικής Σχολής Ευελπίδων, είναι εξαιρετικά περήφανη όταν βλέπει ότι αυτές οι ιστορικές παρακαταθήκες συνεχίζονται. Και το τρίτο το οποίο θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά το αιτιολογικό σκέλος, θα ήταν ανάγκη για μια άλλη ελληνική σημαία. Δεν είναι άλλη μια ελληνική σημαία, είναι μια ελληνική σημαία η οποία και κατασκευαστικά έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, αλλά στο Δήμο αυτό δεν έχει ανάγκη να υπερτονίσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί επισκέπτες είναι τόσοι πολλοί που ουσιαστικά θα είναι πάρα πολύ περήφανοι ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα όταν θα βλέπουν ότι το σύμβολο και τα επιτεύγματα όλα αυτά ανήκουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που όλοι θέλουμε και στην όλη που είμαστε περήφανοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω μετά από αυτές τις λίγες σκέψεις, θα κλείσω με τα λόγια μιας δημότιδος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και για τα οποία πραγματικά με κάνουν να νιώθω περήφανη, είναι η κυρία Αρβελέρ, η οποία είπε ότι, και το βλέπω καθημερινά εδώ, ότι το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδας εδώ στο Δήμο αυτό έχει μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσεκλημένοι, δεν έχει κανείς να πει τίποτα παρά μόνο θετικά σχόλια για όλη αυτή την πρωτοβουλία. Καταρχήν, θα συγχαρώ τον κύριο Δήμαρχο για την επιτυχία του και για τη συνέχεια της, της δουλειάς που έχει ξεκινήσει να κάνει επιτυχώς τόσα χρόνια στο Δήμο. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτόν και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει σήμερα από ό,τι έχω καταλάβει. Και βέβαια να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος και αρκετά περήφανος γιατί βρίσκομαι σε αυτή την τελετή ύψωση της σημαίας, η οποία δεν είναι μια απλή ύψωση της σημαίας, είναι μια ιστορική αναδρομή και μια εξιστόρηση της σημασίας πόσο σημαντικό σύμβολο είναι για την πατρίδα μας αυτή η σημαία, η ελληνική, η οποία δεν έχει προκύψει από ένα σχεδιαστή που αποφάσισε να κάνει μια σημαία, έχει προκύψει με μια λογική που σχετίζεται με την ιστορία και την παράδοση. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας πω άλλη μια φορά πόσο υπερήφανους μας κάνει αυτή η κίνηση και τα συγχαρητήρια ανήκουν στο Δήμαρχο και στην ομάδα του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Ναύαρχε, στρατηγέ, εκπρόσωποι των Υπουργείων, αγαπητοί φίλοι της αυτοδιοίκησης, συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλοι και φίλες, συνδημότησες και συνδημότες. Σας ευχαριστώ που με την παρουσία σας σήμερα τιμάτε την εκδήλωσή μας, την κορυφαία για μας εκδήλωση τιμής της ελληνικής σημαίας. Θα ήθελα καταρχάς να μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την ευαρέσκεια του πολιτικού μας προϊσταμένου, του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεοδωρικάκου, για τη σημερινή πρωτοβουλία και εκδήλωση, αλλά ανηλυμένες υποχρεώσεις εκτός Αττικής δεν του επιτρέπουν να παρευρίσκεται μαζί μας. Αγαπητοί φίλοι, η εκδήλωση σήμερα αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη έγκλη με την παρουσία στρατιωτικού αγήματος και στρατιωτικής μουσικής, η οποία αποδίδει τη μέγιστη δυνατή τιμή στο εθνικό μας σύμβολο και θα ήθελα να εκφράσω θερμά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον πρώην Υπουργό, τον Ναύαρχο, τον κύριο Αποστολάκη, αλλά και τον νυν Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία και τη θερμή αποδοχή του αιτήματός μας να παραστεί το άγημα σήμερα εδώ στον τόπο μας. Από μικρό παιδί μέχρι σήμερα πάντοτε με διαπερνούσε ένα ρίγος κάθε φορά που έβλεπα
το εθνικό μας σύμβολο, τη σημαία μας να κυματίζει. Ένα ρίγος κάθε φορά που άκουγα τον εθνικό μας ύμνο. Είχα την τιμή και την τύχη να έχω πατέρα έναν αληθινό, αγνό πατριώτη, ο οποίος μας έμαθε, σε μένα και τα αδέρφια μου, να αγαπάμε και να σεβόμαστε την πατρίδα, τα ιδανικά της και τα σύμβολά της. Με τη σειρά μου, ως πατέρας, προσπαθώ τα ίδια ιδανικά να εμφυσίσω στα δικά μου παιδιά, στα τρία μου παιδιά, και θεωρώ χρέος μου ως δήμαρχος της πόλης να κρατάω ψηλά το εθνικό μας φρόνημα και την αγάπη που πρέπει όλοι να έχουμε για την πατρίδα, την ιστορία της και κυρίως για τα σύμβολά της. Μαζί λοιπόν με τους συνεργάτες μου, με τους οποίους μοιραζόμαστε τα ίδια ιδανικά, φροντίσαμε εδώ και κάποιους μήνες έξω από το δημαρχιακό μας Μέγαρο να κυματίζει επιβλητικά η πιο μεγάλη γαλανόλευκη που μπορεί κανείς να συναντήσει σε δημόσιο κτίριο της χώρας. Όσα συνοψίζονται στις 9 αυτές γραμμές και στο σταυρό που κοσμούν το κυανούν εμβαδόν του εθνικού μας λαβάρου, όπως μας περιέγραψε ο Χρήστος και η Μαριάννα πολύ όμορφα. Μόνο δέος μπορούν να προκαλούν σε οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη, ανεξάρτητα από την κομματική ή πολιτική του τοποθέτηση. Η σημαία που αποφασίσαμε σήμερα να τιμήσουμε σε μια εκδήλωση που ως Δημοτική Αρχή επιθυμούμε να καθιερώσουμε είναι η ίδια που πριν από 197 χρόνια αποφασίστηκε να συμβολίζει την αιώνια πατρίδα μας και το πέρασμά της μέσα από τους αιώνες. Είναι και αυτή ένα σύμβολο μοναδικό. Έχει τη δική της ιστορία και συγκεντρώνει όλα τα επιτεύγματα, τις θυσίες, τα σφάλματα, το αίμα και τον ιδρώτα που όλοι οι Έλληνες προσέφεραν ως υπηρεσία στη συνέχιση μιας ιστορίας χιλιετηρίδων. Και δεν ήταν πάντα εύκολο. Σπάνια θα έλεγα. Η γενιά μου, η γενιά μας, είναι η πρώτη άκαπνη θα έλεγα από τότε που η γαλανόλευκη πρωτοκυμάτισε ως εθνικό μας σύμβολο. Ίσως όμως αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας η σημαία μας, αυτό το πανί με τα σύμβολα, απαξιώνεται και ξεχνιέται, πολλές φορές κουρελιασμένη να παλεύει με τον άνεμο στις ταράτσες δημοσίων κτηρίων ή ακόμα να καίγεται από ακραία και αντικοινωνικά στοιχεία που η μόνη επαφή τους με την Ελλάδα είναι η αναγραφή των λέξεων «Ελληνική Δημοκρατία» στην αστυνομική τους ταυτότητα. Σε λιγότερο από 3 χρόνια, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες από σήμερα, η πατρίδα μας θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της γαλανόλευκης, αφού πρώτα διαβεί το 3ο αιώνα από την εθνική παλιγενεσία του 1821. Οι ιδέες που συνοψίζονται στις 9 λωρίδες και το σταυρό του εθνικού μας συμβόλου, το «Ελευθερία ή θάνατος», εξακολουθούν να είναι επίκαιρες, καθώς ζούμε μόνιμα ως ακρογωνιαίος στην κυριολεξία λίθος της Ευρώπης, την απειλή ή την ενδυνάμει απειλή για την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας. Είναι πάντα επίκαιρες, διότι οι καιροί ανέδειξαν και μια νέα πραγματικότητα, ότι ακόμα και εν καιρό ειρήνης, χωρίς την ελευθερία σου, δεν είσαι ποτέ ευτυχής, δεν είσαι ποτέ ολοκληρωμένος, ως χώρα, ως έθνος, ως πολίτης. Και μιας και μίλησα για ειρήνη, ποιος είπε ότι εν καιρό ειρήνης δεν υπάρχουν ήρωες? Ποιος είπε ότι εν καιρό ειρήνης δεν υπάρχουν αυτοί που με αυταπάρνηση είναι έτοιμοι να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους, και το έκαναν πολλοί και πολλές φορές, για την ελευθερία, για την ασφάλεια, για τη σημαία την ίδια και όλα όσα αυτή συμβολίζει. Ας μην ξεχνάμε
ότι ανάμεσά μας υπάρχουν αυτοί που προστατεύουν την ασφάλειά μας, την υγεία μας, την περιουσία μας, την ανεξαρτησία μας και τα σύνορά μας και όλα αυτά που θεμελιώνουν την ποιότητα ζωής που δυστυχώς πολλοί από μας θεωρούν αυτονόητα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και γι' αυτό, ανεξάρτητα από ποιο μετερίζει συμμετέχεις στο εθνικό και κοινωνικό βίο, αποτελεί χρέος σου να αγωνίζεσαι για αυτό το ύψιστο αγαθό, να το τιμάς και να το υπερασπίζεσαι ως κόρην οφθαλμού. Και όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, ακόμα και εμείς, ως Δημοτική Αρχή, όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι, αγωνιζόμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αξιοποιώντας την ελευθερία της οποίας χαίρουμε για το σωστό, για να ανοίξουμε διάπλατα τις πόρτες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας ευκαιριών που χτίζουμε για όλους τους πολίτες μηδενός εξαιρουμένου. Οι επέτειοι και οι εκδηλώσεις τιμής στα σύμβολα και τους ήρωές μας θυμίζουν ότι η ελευθερία δεν είναι ένας χώρος ανάπαυσης και εφησυχασμού, αλλά ένας μόνιμος στόχος που μας εξωθεί σε όλο και μεγαλύτερα επιτεύγματα. Έχουμε χρέος, όπως διδαχτήκαμε από την Επανάσταση του 1821, αλλά και τους αγώνες που ακολούθησαν στη σύντομη ιστορία μας ως κράτος, να προελάβουμε πάντα προς υπεράσπιση κυρίως της ελευθερίας μας. Όποτε οι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, αλλά και όλοι εμείς αγωνίστηκαν για αυτήν, για την ελευθερία, αποτέλεσαν έμπνευση για χιλιάδες υπόδουλους και κατατρεγμένους λαούς του κόσμου, υπόδειγμα αυταπάρνησης, αλλά και επιμονής και δημιουργικότητας. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αυτό το κοινό μας σπίτι, έχει αποδείξει ότι ο πατριωτισμός του, ο σεβασμός και η αφοσίωσή του στις έννοιες του έθνους και της ελευθερίας δεν είναι στοιχεία εφήμερα. Εκτός από τις παρελάσεις που κρατούν ζωντανές τις μνήμες της Επανάστασης του 1821 και του έπους του 40, στο Δήμο μας καθιερώσαμε τελετή μνήμης για τους πεσόντες ήρωες στα Ίμια τον Ιανουάριο του 1996, εκείνη την τραγική νύχτα, και τριήμερο μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή, για τις χαμένες πατρίδες. Πέρσι, σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο ανακηρύξαμε και επίτιμο δημότη, με το ονομάσαμε τη λεωφόρο Βάρη Σκοροπίου σε λεωφόρο Ευελπίδων και απονείμαμε το χρυσό μετάλλιο της πόλης μας στην ιστορική στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, το αρχαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας μας, που έχουμε τη μέγιστη τιμή αλλά και τύχη να φιλοξενούμε εντός του Δήμου μας. Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2015, ο Δήμος μας διοργάνωσε τον πρώτο διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ακριτικών νησιών στη θαλάσσια μεθόριο μεταξύ του ακριτικού αλλά ιστορικού Καστελόριζου και του ΚΑΣ στα παράλια της Μικράς Ασίας, με τη συμμετοχή 350 αθλητών από 6 χώρες. Εκεί, κάτω από την ίδια γαλανόλευκη σημαία που θα υψώσουμε σε λίγο στον ιστό μπροστά από το Δημαρχιακό μας Μέγαρο, κάτω από την ίδια αυτή σημαία, ψάλαμε όλοι μαζί τον εθνικό μας ύπνο στο πιο απομακρυσμένο σημείο της πατρίδας μας, στο νησάκι της Κυράς της Ρο. Σε αυτή την παρακαταθήκη παραμένουμε πιστοί. Δηλώνουμε Έλληνες πατριώτες με υπερηφάνεια. Δεν χαρίζουμε το προνόμιο αυτό στα άκρα, αλλά δεν επιτρέπουμε και σε κανέναν να χαρακτηρίσει το φρόνημά μας ακραίο, φασιστικό, εθνικιστικό ή οτιδήποτε άλλο παραπέμπει σε καθεστώτα του παρελθόντος με τα οποία ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε θα θελήσουμε ποτέ να έχουμε καμία σχέση. Δηλώνουμε Έλληνες πατριώτες, χωρίς φωνές και πατριδοκαπηλεία, χωρίς να παράγουμε εχθρότητα και μίσος,
Δηλώνουμε προσήλωση σε ιδανικά χωρίς να θέλουμε την πίστη αυτή να την κάνουμε πολιτική δήλωση και χωρίς να υποκινούμε ανθρώπους σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με την ευκαιρία της σημερινής μας εκδήλωσης θα ήθελα να χαιρετήσω εγκάρδια και με ενθουσιασμό την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού για την επαναφορά της σημαίας στις μαθητικές παρελάσεις στα χέρια των αριστούχων, δηλαδή των αρίστων. Σε μια εποχή που ο πατριωτισμός έγινε περιτύλιγμα ακραίων πολιτικών ομάδων, έχει μεγάλη σημασία να εκδηλωθεί μια θεσμική πρωτοβουλία που θα αποκαταστήσει την αγάπη για την πατρίδα ως μια άδολη αλλά αποφασιστική εκδήλωση ευγενικών αξιών. Μια πρωτοβουλία που θα αποκαταστήσει τον πατριωτισμό στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο διάλογο, αποφορτίζοντάς το από αρνητικές συνεκδηλώσεις. Το οφείλουμε εξάλλου στους ήρωες του παρελθόντος, στους προγόνους μας που αγωνίστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι στον ομορφότερο τόπο του κόσμου. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στους συνδημότες μας που με την παρουσία τους σε όλες τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Δήμο μας δηλώνουν απερίφραστα πως συμμερίζονται και τις αρχές και τα ιδανικά μας. Πρωτίστως όμως το οφείλουμε σε αυτή τη σημαία που σε λίγο θα υψωθεί περήφανα σε αυτόν τον ιστό. Σε αυτή τη σημαία που από ένα και μόνο κοίταγμά της αντλούμε μια απίστευτη δύναμη, πιανόμαστε χέρι-χέρι και δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε μαζί για το καλύτερο, για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας, για εμάς, για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε σήμερα εδώ. Καλούμε τον Αντινάβαρχο εν αποστρατεία, κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, επίτιμο διοικητή της σχολής να φτιάξει. We'll be right back.